Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα GRD Live Mystery. Είμαι η Μπάκα Σουζάνα. Και είμαι ο Χρήστος Σταυρόπουλος. Και είμαστε σήμερα εδώ με μια πολύ ιδιαίτερη εκπομπή, λόγω της Μεγάλης Εβδομάδας. Αλλά πριν από αυτό δεν θα ξεχάσουμε τον διαγωνισμό μας που τρέχει. Σας κάνουμε δώρο σε δύο νικητές από έναν ημάντα και μία κούπα. Και ο τρόπος συμμετοχής είναι να πάρετε τηλέφωνο στα γραφεία μας και να αφήσετε ονοματιπώνυμο και τηλέφωνο. Ερχόμαστε όμως τώρα στο σημερινό μας θέμα, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλο λόγω των ημερών, να αναλύσουμε τι συμβαίνει την Μεγάλη Εβδομάδα και ποια είναι τα σε εισαγωγικά μυστήρια που κρύβονται μέσα σε αυτήν. Σωστά? Αλλά πριν πάμε σε αυτό, όπως κάνουμε κάθε φορά, πρέπει να γνωρίζουμε λίγα πράγματα για το άτομο το οποίο θα μιλήσουμε. Και δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. Και νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση είσαι λίγο παραπάνω πιο ειδικός, ώστε να μιλήσεις. Ειδικός, εντάξει. Ειδικός από μένα. Εγώ, ας πούμε, δεν. Μας αναφέρεις πάρα πολλές φορές σε κάθε εκπομπή εννοώ για τον Χριστό και έχεις πάρα πολλές φορές ότι θα ήθελες να κάνουμε μια αντίστοιχη εκπομπή. Γι' αυτό σου δίνω την πάσα και σου λέω λοιπόν να πεις και στον κόσμο τον οποίο μας παρακολουθεί. Λίγα πράγματα για τη ζωή του Χριστού, έτσι ώστε να φτάσουμε και στην εβδομάδα των παθών και να αναλύσουμε μία-μία τις ημέρες για να γνωρίζει και ο κόσμος λίγο καλύτερα, γιατί πιθανόν υπάρχουν και άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν την κάθε μέρα ξεχωριστά. Ιησούς, ας πούμε, εντάξει, Ιησούς, ίασης, ιατρός. Κάνεις και ανάλυση των λέξεων, κλασικά. Ναι. Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή μέρα. Έχουν υποθεί πάρα πολλά, έχουν γραφτεί πάρα πολλά. Εντάξει, από ό,τι ξέρουμε από τα Ευαγγέλια, τα επίσημα Ευαγγέλια, τα ανεπίσημα που τα λένε και απόκριφα, από εκεί ξέρουμε τη ζωή του. Ποια ήταν η ζωή του. Η οποία και αυτή είναι λίγο αμφισβητούμενη. Ναι, αισθάνομαι λίγο, για να πω την αλήθεια, αισθάνομαι λίγο περίεργα, γιατί είναι ένας. Είναι κάτι το οποίο. Αισθάνομαι ότι δεν έχω την αξία να μιλήσω, να το πω έτσι ξεκάθαρα. Για μένα είναι ο θεάνθρωπος, αυτός που κατέβηκε στη γη για να βοηθήσει τους ανθρώπους. Για εσένα προσωπικά. Ναι, για εμένα. Αυτό το πράγμα ισχύει. Μέσα από τα Ευαγγέλια βλέπουμε το θεάνθρωπο, ας το πούμε έτσι, όπως το έχει και η δική μας η πίστη, όπου μέσα από προσπάθησε με το μυαλό που είχαν τότε οι άνθρωποι, μέσα από παραβολές, μέσα από διδασκαλίες, να δείξει ποια είναι η πραγματική φύση του Θεού, ας πούμε, και το πώς αγαπάει τον άνθρωπο, γιατί τον έφερε στη ζωή, και το πώς να προσπαθήσει να του σώσει και να μας σώσει γενικά όλους, ας πούμε, μέχρι και στο σήμερα, ξέρεις. Γιατί αυτό το πράγμα που έγινε με τη Σταύρωση, στην ουσία πλήρωσε το χρέος που είχαμε εμείς σαν άνθρωποι, σε ποιον θα το δούμε στη συνέχεια, και από εκεί και πέρα έχουμε εμείς την επιλογή του αν θα ακολουθήσουμε ή όχι. Στα επίσημα Ευαγγέλια βλέπουμε έτσι έναν άνθρωπο, θεάνθρωπο, συγγνώμη γι' αυτό, που μιλάει πολύ για τον Πατέρα. Δεν αναφέρει Θεό πουθενά, πάντοτε αναφέρεται σαν πατέρας, ας πούμε. Πουθενά δεν λέει ο Δημιουργός. Τουλάχιστον με αυτά που έχω δει εγώ, εντάξει, μπορεί κάτι να μου ξέφυγε. Δεν είμαι απόλυτος σε αυτό. Στα απόκριφα Ευαγγέλια βλέπουμε έναν Ιησού τελείως διαφορετικό. Στο Ευαγγέλιο του Θωμά είναι ένας διδάσκαλος ο οποίος μιλάει με γρίφους. Πολλά διδάγματα μέσα, στου Φιλίππου το ίδιο, στις Μαγδαληνής όχι τόσο για τον Ιησού, εκεί πέρα είναι τελείως φιλοσοφικό το ζήτημα, γύρω από την έννοια του Θεού και του πνευματικού κόσμου. Στο Ευαγγέλιο του Ιούδα βλέπουμε ένα πολύ χαμογελαστό, μια χαμογελαστή προσωπικότητα, ας πούμε, που βλέπει τους μαθητές να θυμώνουν και αυτός γελάει μαζί τους, γιατί ξέρει την αλήθεια. Γιατί ο Ιησούς στην ουσία τι ήρθε να κάνει, ήρθε να πει την αλήθεια. Δεν είχε να κρύψει τίποτα. Γι' αυτό και για μένα δεν υπάρχει κάτι μυστήριο στην όλη υπόθεση. Είναι η αλήθεια. Διευκρινίζω στο κομμάτι το για σένα και καλό είναι το διευκρινίζεις. Για μένα το λέω, Γιατί γενικά κατά όλο αυτό το καιρό και σε όλα αυτά τα χρόνια γενικά υπάρχει λίγο το αμφιλεγόμενο πρόσωπο του Χριστού. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές
Βέβαια, κάποιες και δεν έχουν επιβεβαιωθεί όσον αφορά την ζωή του. Οπότε θέλω να μείνουμε λίγο στο κομμάτι. Έχουν επιβεβαιωθεί πάρα πολλά. Κάποια όχι, υπάρχουν κάποια ναι. Γραπτά των αρχαίων Ρωμαίων, γιατί πολλοί έχουν αμφισβητήσει την ύπαρξή του ή το ότι τον έχουν εμπλέξει ιδιαίτερα σε αυτό το. Να το αναφέρουμε σε αυτό το ντοκιμαντέρ, το Zeitgeist, ας πούμε, το οποίο το έχω δει όλο, πολλές φορές, ναι. Και τα έχουν εμπλέξει πάρα πολύ με την Νίσιδα, με τον Όσιρη, με διάφορα ειδικά και τέτοια. Εντάξει, ο καθένας κάνει τι θέλει και ο καθένας πιστεύει όπου θέλει. Καλά, ναι, δεν θα πει κανένας σε κανέναν αυτό και θα πιστεύει. Αυτό το έχουμε το ίδιο το Θεό, ας πούμε, το δικαίωμα. Εγώ θέλω να μιλήσω ως προς την προσωπικότητα του Ιησού, ως Ιησού, γενικά με βάση αυτό που είναι γραμμένο, με βάση αυτό που γνωρίζουμε. Ας φύγουμε λίγο από τα πιστεύω. Να πούμε και να συμπληρώσουμε πάνω σε αυτό ότι ο ερχομός του είχε προβληθεί και από τις Σύβυλες. Δηλαδή. Και από, από τις αρχές, πώς το πω τώρα, προφήτηση, δεν ξέρω τι ήταν. Θέλω να μας πεις αρχικά τι ακριβώς εννοείς, τι δηλαδή είχαν πει σε κάποια κείμενα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποια ακριβώς, ότι θα έρθει κάποιος ο οποίος θα αλλάξει τον κόσμο. Χωρίς να λέει όμως όνομα. Ναι. Οπότε κάποιος άλλος μπορεί να το μεταφράσει και να πει ότι είναι κάποιος άλλος και όχι ο Χριστός. Ναι, αυτά που δίδαξε ο Ιησούς είναι και πράγματα τα οποία έχει διδάξει και ο Σοκράτης, να πούμε. Και τον Σοκράτη το φάγαν. Και γενικά ο Ιησούς, άμα δούμε και φαίνεται ξεκάθαρα στα επίσημα Ευαγγέλια, πήγε τελείως ενάντια στο κατεστημένο. Και εκεί πέρα έγινε για μένα πάλι να το πω το μεγάλο του μπέρδεμα, το ότι ο Ιησούς ήταν ένας απλός επαναστάτης. Και λόγω του ότι ήμουν στο εξωτερικό πολλά χρόνια, έχω μπλεχτεί και με άλλες εκκλησίες και μπήκα μέσα και είδα το τι διδάσκανε. Και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι διδάσκουν ότι λένε ότι ο Ιησούς ήταν ένας απλός επαναστάτης, ξυλουργός. Κοίταξε, γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά το πρόσωπο του Χριστού, είτε όσον αφορά το μεγάλο μπέρδεμα με την Μαγδαληνή, αν έχουν παιδιά, αν δεν έχουν, ποια είναι η πραγματική φύση του και ποια όχι. Όμως, κοίταξε, επειδή πριν σε μια συζήτησή μας ανέφερες κάτι, εγώ θέλω να πω, σε κάθε εκπομπή αναφέρεις πάρα πολύ όμορφα και ωραία όλα τα συνδυάζουμε με την αρχαία Ελλάδα και με τους Έλληνες. Για μένα, ναι. Γενικά, ναι, με βάση τα, αυτά που βρίσκουμε, με βάση την έρευνά μας και με αυτά που έχουμε διαβάσει. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω καθαρά για σένα. Ξέρουμε οι περισσότεροι τουλάχιστον, άσχετα τι πιστεύουμε και τι όχι, όλο αυτό είναι καθαρά ένα... Βασικά, λένε πολλοί ότι είναι ένα εβραϊκό κομμάτι, για να το πω έτσι. Ναι. Ωραία, δεν αντιπαρατίθεται όμως στο ελληνικό μας κομμάτι. Ναι, δες τι γίνει τώρα. Είναι εβραϊκή πίστη τέλος πάντων, γιατί και όλα αυτά δεν έχουν λάβει χώρα σε κάποιο μέρος της Ελλάδας ή δεν είναι κανένας άμεσα εμπλεκόμενος που να έχει σχέση με την Ελλάδα. Όλο αυτό είναι ξενόφερτο, όλο αυτό συμβαίνει σε χώρες, τώρα να το πω εβραϊκής προέλευσης, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε πιο σωστά. Απλά θέλω λίγο να μας πεις τον διαχωρισμό και αυτά τη σκέψη σου και όλα αυτά που γνωρίζεις και ξέρεις, για να ξεμπερδέψουμε λίγο και τον κόσμο, γιατί όλα αυτά είναι λίγο μπερδεμένα και στις σκέψεις πολλών. Κοίταξε, εγώ δεν έχω τη δύναμη να ξεμπερδέψω κάποιον άνθρωπο. Δεν έχεις τη δύναμη. Αυτό θέλω να πεις κάποια πράγματα έτσι ώστε ή θα μπερδέψουν παραπάνω ή θα ξεδιαλύνουν. Κοίταξε, ο καθένας έχει την άποψή του. Απλά καλό είναι όλοι, είτε είσαι εσύ, είτε είμαι εγώ, είτε είναι όσοι μας παρακολουθούν, να έχουμε τα αυτιά και τα μάτια μας ανοιχτά. Να είμαστε. Να δεχόμαστε τη γνώση και τις, αυτά που λέει ο καθένας, χωρίς να φοράμε παροπίδες και χωρίς να είμαστε κλειστοί ως προς μια κατεύθυνση. Γιατί έτσι και διευρύνουμε τους οριζοντές μας και μαθαίνουμε λίγο παραπάνω πράγματα για κάποια άλλες θρησκείες και γενικά γνώση, όχι μόνο για το κομμάτι της θρησκείας. Απλά εκεί πέρα νομίζω συναντούμε περισσότερο το κομμάτι των κλειστών μυαλών, να το πω έτσι. Γιατί ακολουθούμε μια γραμμή και δεν κοιτάμε δεξιά και αριστερά και δεν δεχόμαστε να ακούμε το κάτι παραπάνω από τον κόσμο. Και γι' αυτό αυτή η ερώτηση που σου έκανα είναι κάτι που ακούμε συνήθως από άτομα τα οποία δεν ακολουθούν την ίδια θρησκεία. Οπότε είναι καλό να ακούσουμε από έναν άνθρωπο ο οποίος, και έχει πει πάρα πολλές φορές ότι είσαι στενός ακόλουθος του χριστιανισμού,
Να πεις τις αρχές φιλοσοφίας. Ναι, να πεις λίγο την άποψη τη δική σου, για να δείξουμε και στον κόσμο ότι το ότι πιστεύουμε ένα πράγμα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο και δεν έχουμε άποψη. Από εκεί πέρα, η άποψη δική μας δεν σημαίνει ότι πρέπει να δεν την επιβάλλουμε σε κανέναν. Η δική σου βασικά, η δική μου, οποιοδήποτε. Οπότε, κάνε μας λίγο αυτό. Δηλαδή, πολλοί έρχονται και σε ρωτάνε ότι εντάξει, πιστεύεις όμως, γιατί το έχουμε ξαναφέρει σαν ερώτημα σε άλλη εκπομπή. Οπότε είναι καλό τώρα, μια που μιλάμε για το Χριστό, να το αναφέρουμε όσο γίνεται. Γιατί και όλα αυτά που βλέπουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα να συμβαίνουν, συμβαίνουν κάπου μακριά από εδώ. Οπότε έρχονται πολλοί και ρωτάνε. Προτιμάς δηλαδή να πιστεύεις σε κάτι, σε έναν Θεό, τον οποίο εντάξει, είναι ανύπαρκτος όπως είναι και οι υπόλοιποι Θεοί. Δεν έχουμε εμείς δει με τα μάτια μας. Αλλά δεν αντιστοιχεί κάτι στην ελληνική φιλοσοφία και στην ελληνική άβρα, χώρα, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε, στην ελληνική επικράτεια, ας το πούμε. Τι έρχεσαι εσύ να απαντήσεις? Πρώτα απ' όλα, όλοι οι φιλόσοφοι αναφερόντουσαν στον ένα και μοναδικό Θεό, εντάξει, όλοι οι φιλόσοφοι. Και από εκεί προσπαθούσαν να βρουν ποιο είναι το στοιχείο το οποίο δημιουργεί όλο τον κόσμο. Το πιο σημαντικό, πιο σημαντική αναφορά που μπορώ να κάνω πάνω σε αυτό είναι το ότι πρώτα απ' όλα ο Ιησούς ήταν σαν διδάσκαλος, εντάξει. Ο Σωκράτης στο Φέδωνα, τελευταίες γραμμές, πριν τελειώσει το κείμενο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς ποιους στίχους, γράφει ξεκάθαρα, λέει στους μαθητές του, ήταν και ο Πλάτωνας φυσικά εκεί, γι' αυτό και έγραψε και το βιβλίο, και τους λέει γιατί κλαίτε, ας πούμε, που εγώ θα πεθάνω. Ναι. Θα μπορέσετε να βρείτε, λέει, κάποιον άλλο δάσκαλο. Και του λένε οι άλλοι, πού να τον βρούμε, λέει, δεν υπάρχει, λέει, κανένας άλλος. Και λέει ο Σωκράτης, δεν χρειάζεται να ψάξετε μόνο εδώ. Μπορείτε να φύγετε, λέει, για την Ελλάδα, λέει, και να βρείτε και άλλους δασκάλους και αλλού. Ναι. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος απέρριπτε αυτό το εμείς είμαστε μόνο και κανένας άλλος. Ναι. Το ότι εμείς αναπτύξαμε κάποια πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Μαθηματικά, φυσική, ηθική. Ναι, πολλά πράγματα, ιατρική. Αυτό δεν σημαίνει πως τα ανακαλύψαμε όλα εμείς. Πήραμε κάποια κομμάτια από κάποιους άλλους λαούς, από κάποιους άλλους πολιτισμούς, τα συνθέσαμε, τα αναπτύξαμε, τα παρουσιάσαμε στον κόσμο και δεν τα κρύψαμε. Εντάξει, κάτι το οποίο συνδέεται πάρα πολύ και με τον Ιησού. Ήρθε, είπε και δεν έκρυψε κάτι. Δεν είπε αυτά είναι μόνο για μας. Δεν ήταν ναή της. Ναι. Εμείς τα έχουμε μόνο, γιατί μετά πήγανε οι κύριοι ναήτες εκεί πέρα κάτω, κατασφάξανε τον κόσμο, πήρανε τα μυστικά και τα κρίσπανε για την πάρτη τους. Και μετά αρχίσαν να διαδίδουν το θέμα του ότι ο Ιησούς ήταν ένα τελείως διαφορετικό πρόσωπο. Ενώ αυτός ήρθε και είπε ξεκάθαρα την αλήθεια, όπως είπε και ο Σωκράτης την αλήθεια, όπως είπε και ο Αναξαγόρας την αλήθεια, όπως είπε και ο Θαλής την αλήθεια, όπως είπε και ο Πλωτίνος, όπως είπε και ο Πρόκλος και όλοι αυτοί. Πολύ ωραία μέχρι εδώ, αλλά θέλω πάμε λίγο να εμβαθύνουμε τώρα στη Μεγάλη Εβδομάδα. Φυσικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με την Κυριακή των Βαΐων, που ουσιαστικά τι βλέπουμε την Κυριακή των Βαΐων. Είναι μία μικρή προετοιμασία, για το ότι πνευματική μάλλον προετοιμασία, για το θείο δράμα το οποίο θα ακολουθήσει όλη την Μεγάλη Εβδομάδα και πολλοί το αναφέρουν ως ακολουθίες νυμφίου. Και μας προετοιμάζει ουσιαστικά για τη Μεγάλη Δευτέρα, που στη Μεγάλη Δευτέρα τι συναντάμε. Συναντάμε την ζωή του Ιωσήφ και μετά βλέπουμε και το περιστατικό με την άκαρπη σικιά που ξέρανε ο Χριστός. Σωστά? Ναι, ναι. Κάνουμε λίγο την ανάλυση πάνω σε αυτά τα δύο περιστατικά της Μεγάλης Δευτέρας. Ναι, για τη μνήμη τώρα στο γιο του Ιωσήφ, του Ιακώβ, ας πούμε, και αυτά, εντάξει, μπορεί, ας πούμε, να πιστεύω που πιστεύω, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου το μπλέξιμο αυτό που γίνεται, αυτό που αναφέραμε και πριν. Άλλο ιστορία και άλλο με διδασκαλία. Okay. Δεν με ενδιαφέρει και τόσο το θέμα της ιστορίας ενός άλλου λαού. Γι' αυτό και περισσότερο θα εστιάζουμε στο θέμα της άκαρπης σικιάς. Είναι μια παραβολή η οποία τι λέει, τι μας λέει, το ότι πήγε κάποιος ένας αμπελουργός και φύτεψε μια σικιά κάπου και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πήγε για να την ξαναδεί για να πάρει καρπούς και δεν βρήκε, λέει, τίποτα. Και μετά λέει ξεράθηκε η σικιά και έφυγε. Ξεράθηκε, τέλος πάντων. Ωραία. Ποιο είναι το νόημα τώρα αυτό? Αυτά που μας λένε, αυτά δεν είναι δικά μου λόγια, οκ. Okay. Το νόημα είναι το ότι ο αμπελουργός στην ουσία είναι ο Ιησούς ή ο Χριστός, ο Θεός. Ο Θεός. Ναι. Και μέσα σε όλο αυτό το σύμπαν
το αμπέλιο, ας το πούμε έτσι, πήγε και φύτεψε κάτι, ναι, και περίμενε να πάρει καρπούς, τους οποίους δεν τους πήρε. Είμαστε εμείς, η ζυγιά είμαστε εμείς, ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή, ας πούμε, γεννιόμαστε, έχουμε κάποια χαρίσματα, έχουμε κάποιες αξίες μέσα μας και χρειάζεται να τις αναπτύξουμε. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε εκεί που χρειάζεται να φτάσουμε, στη θέα, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, στην ουσία αυτό είναι. Αυτό λέει ο Ιησούς εδώ πέρα με αυτό το πράγμα, το ότι ήρθα, σας φύτεψα, περίμενα από εσάς και, ήρθα και δεν ξαναβρήκα τίποτα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, το ότι okay, μπορεί να είναι ο Θεός, μπορεί να είναι ο Χριστός και να μας αγαπάει όλα αυτά, αλλά περιμένει και από εμάς κάτι, ναι, και κάποια στιγμή θα ξανάρθει. Αυτό εννοεί μέσα. Αυτό δηλαδή σημαίνει. Αυτό βλέπουμε για τη Μεγάλη Δευτέρα, σωστά. Μεγάλη Δευτέρα, ναι. Και έρχεται μετά η Μεγάλη Τρίτη, στην οποία έχουμε τις 10 Παρθένες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν την φιλανθρωπία και την πίστη, και τους τάλαντες, σωστά το λέω, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την εργατικότητα και τα πνευματικά χαρίσματα. Ναι. Είναι και το τροπάρα της Κασιανής, που η Κασιανή. Αυτό νομίζω ήταν... πάει Μεγάλη Τετάρτη. Ο Μεγάλη Τρίτη είναι. Μεγάλη Τρίτη είναι η Κασιανή. Ναι, ναι, ναι. Και είναι να πούμε ότι η Κασιανή ήταν μια ποιήτρια, ίσως και φιλόσοφος, η οποία ήταν να παντρευτεί τον Θεόφιλο, τον Αυτοκράτορα, τον απέρριψε και πήγε και έγινε μοναχή και συνέχισε την ποιήση. Και αφοσιώθηκε στο Θεό. Τώρα αυτό με τις 10 Παρθένες, 5 και 5, να το πούμε έτσι, και αυτό είναι μια άλλη παραβολή, που είναι αυτές οι 10 οι οποίες θα διάλεγε ο νύμφιος, ο γαμπρός, θα διάλεγε μία από αυτές. Και εκεί που τον περιμένανε, μαζέψαν, πήραν παιδί μου λάδι για τα λιχνάρια τους, και περιμένανε να έρθει πότε θα έρθει ο γαμπρός για να μπορέσουν. Ήρθε η νύχτα και αποκοιμηθήκαν. Αυτός ήρθε. Κάποιες είχαν ακόμα λάδι και τον είδανε και πήγανε μαζί του. Πήγανε μαζί του για να διαλέξουν. Όχι, πήγανε μαζί του σεξουαλικώς, γιατί και εδώ γίνονται πολλά μπερδέματα. Τον ακολουθήσαν ουσιαστικά. Τον ακολουθήσαν, ναι, και οι άλλες δεν είχαν, ας πούμε, και δεν μπόρεσαν να δουν τίποτα. Τώρα τι σημαίνει αυτό, πάλι με τα χαρίσματα έχει σχέση. Με τα πνευματικά χαρίσματα, τα οποία χρειάζεται να αναπτύξουμε, γιατί κάποια στιγμή θα έρθει. Έτσι μας λένε. Οπότε χρειάζεται να τα αναπτύξουμε. Άλλοι τα αναπτύσσουν, άλλοι δεν τα αναπτύσσουν. Άλλοι μένουν στο φως, προχωράνε στο φως, άλλοι πάνε στο σκοτάδι. Συνεχίζουν να μένουν στο σκοτάδι. Έχει επιλογή ο άνθρωπος. Γενικά βλέπουμε ότι. Όχι, βλέπουμε, ξέρουμε και πρέπει αυτό όπως είπες πολύ σωστά να διαχωρίζουμε. Όλα αυτά είναι παραβολές. Ναι, και κάτι ακόμα. Στην ουσία είναι και το πώς θα τα αντιληφθεί και θα τα εξηγήσει ο καθένας, γιατί με τον καθένα η παραβολή αυτός είναι ο σκοπός της. Να πάρει ο καθένας τη δική του αλήθεια και να την εξηγήσει όπως εκείνος καταλαβαίνει. Πες μου, τι θέλεις να πεις. Ναι. Ότι μιλάει μέσα και η αληχνάρη. Φως, δηλαδή. Το φως της καρδιάς. Το φως που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτό να αναπτύξουμε. Όσο πιο πολύ μέσα το βάζουμε λάδι, τόσο πιο πολύ το φως διατηρείται. Τώρα ξέρεις, μπερδεύτηκα. Είμαστε στη Μεγάλη Τρίτη. Στη Μεγάλη Τρίτη μας. Ωραία. Να πάμε στη Μεγάλη Τρίτη. Ναι, ξέρεις, είναι επειδή είχαμε πει όταν αποφασίσαμε το θέμα, ότι ουσιαστικά η Μεγάλη Δευτέρα και η Μεγάλη Τρίτη δεν είναι έτσι όπως την ξέρουμε πολύ. Δηλαδή, ουσιαστικά τα πράγματα ξεκινάνε από τη Μεγάλη Τετάρτη και μετά. Και κορυφώνονται Μεγάλη Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο. Γι' αυτό τελικά είχαμε πολλά να πούμε για Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη. Απλά είναι άμα δεν πας στην εκκλησία και αν δεν τα γνωρίζεις, ουσιαστικά δεν μπορείς να ξέρεις ακριβώς. Αλλά είναι περισσότερο όπως είπες οι παραβολές, δηλαδή ξεκινάμε να μαθαίνουμε την ιστορία για να φτάσουμε σε αυτές τις μέρες. Και έρχομαστε λοιπόν στη Μεγάλη Τετάρτη, που έχουμε τον Ιερό Νηπτήρα, το μυστικό δείπνο, την προσευχή στο όρος των Ελαιών, την προδοσία του Ιούδα και ουσιαστικά την αρχή. Μυστικός δείπνος είναι τη Μεγάλη Πέμπτη. Εμένα Μεγάλη Τετάρτη μου το έβγαλαν, συγγνώμη. Δεν πειράζει. Η Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη είπαμε, είναι μαζί αυτά. Ναι, ναι. Πάμε στη Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη και ουσιαστικά ξεκινάει η αρχή του πάθους, των παθών μάλλον, του Κυρίου, για να καταλήξουμε στη Μεγάλη Πέμπτη που έχουμε την Σταύρωση. Ναι. Σωστά. Εκεί δημιουργείται ένα μικρό μπέρδεμα. Είναι, ουσιαστικά είναι, η Μεγάλη Πέμπτη είναι η κορύφωση του Θείου Δράματος, όπου έχουμε και βιώνουμε όλα τα φρικτά τα πάθη, τα οποία υπέστη τότε ο Χριστός, τα μαστιγώματα, τα φτισήματα, τις κοροϊδίες, όλο τον εξευτελισμό. Και αυτά έχουν ως συνέπεια την Σταύρωση και τον κατ' επέκταση τον θάνατό του, τον οποίο τον βλέπουμε, θα τον δούμε πιο μετά.
Οπότε πάμε λίγο Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Καλή. Ναι, Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην μνήμη μιας γυναίκας, η οποία ήταν πόρνη. Ο Ιησούς εκείνη την περίοδο βάδιζε προς τα Ιεροσόλυμα και πήγε και κάθισε στο σπίτι ενός λεπρού. Και τον φίλεψε εκεί, τον τάισε. Και εμφανίστηκε τότε αυτή η γυναίκα, η οποία πήγε και με ένα πανάκριβο μύρο, εκείνη την εποχή πολλά θάλαντα, πήγε και καθάρισε τα πόδια του Ιησού και, το κεφάλι του. Και οι μαθητές του αντέδρασαν, όπως αντιδρούν πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δούμε σε πολλά κείμενα, είτε στα επίσημα είτε στα ανεπίσημα Ευαγγέλια, οι μαθητές πάντα αντιδρούν με θυμό, τον θεωρούσαν κτήμα της. Αυτή την εντύπωση μου δίνει εμένα. Ήταν κτήμα. Ποια είσαι εσύ, ας πούμε, που θα έρθεις, ας πούμε, και θα ξοδέψεις και τόσα λεφτά, ας πούμε, για να κάνεις αυτό το πράγμα. Και ο Ιούδας ήταν αυτός ο οποίος κατηγόρησε πιο πολύ. Και εκεί πέρα ο Ιησούς μίλησε προφητικά για το θάνατό του. Και για, θα τον αλείψουν και στο θάνατό του. Και εκεί πέρα έγινε πάλι μια μεγάλη κόντρα. Τώρα μιλήσατε για τη Μεγάλη Τετάρτη. Ναι, για τη Μεγάλη Τετάρτη μιλάμε. Τώρα... Γιατί είπαμε Μεγάλη Τετάρτη, Μεγάλη Πέμπτη, μην μπερδευτεί ο κόσμος. Όχι. Μεγάλη Πέμπτη. Ξέρεις κάτι. Θέλω λίγο να το διαχωρίσουμε. Βασικά θέλω μία ερώτηση πριν πάμε σε διάλειμμα. Ναι. Γιατί κάπου εκεί έχει γίνει και ένα μπέρδεμα. Θα δούμε ότι ημερολογιακά βγαίνει Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη. Mm-hmm. Βάσει τις πραγματικές τις ώρες όμως, συνέβησαν, και θα το δούμε και παρακάτω, νομίζω να το αναλύσει λίγο καλύτερα όσον αφορά με τη Μεγάλη Παρασκευή, με τη Μεγάλη Σταύρο, το νομίζω που βλέπουμε περισσότερο. Ο Σταύρος είναι τη Μεγάλη Παρασκευή. Εκεί ήθελα να πω ότι ημερολογιακά όλα είναι μία μέρα πριν. Όχι, βάσει ωρών είναι όλα μία μέρα πριν. Mm-hmm. Βάσει ημερολογία βγαίνουν μία μέρα μετά και γι' αυτό το λόγο έκανα και εγώ πριν τον μπέρδεμα και συγγνώμη. Θα πάμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε. Δεν ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας που τρέχει όλη την εβδομάδα. Είναι για δύο νικητές, ένα σημάντας λαιμού και μία κούπα. Και παίρνετε μέρος παίρνοντας τηλέφωνα στα γραφεία μας και αφήνοντας το όνομά σας και το τηλέφωνό σας. Θα επιστρέψουμε σύντομα και θα το πούμε όλα πιο αναλυτικά και τα μυστήρια τα οποία μας περιμένουν. Ξηρά, ταλαιπωρημένα μαλλιά, μπερδεμένα χωρίς όγκο. Η Natural Way έχει τη λύση. Με το Hair Health Recovery, τα μαλλιά αποκτούν όγκο και μεταξένια αίσθηση, ενώ τονίζεται το φυσικό τους χρώμα και γίνονται ευκολοχτένιστα όσο ποτέ. Βρείτε μας στο 210-5690-340 ή στο email naturalwaygr@gmail.com. Ακολουθήστε μας στο Facebook Natural Way και Instagram Natural Way GR. Διαλέγεις την Natural Way, διαλέγεις τη φυσική λύση. Στον όμιλο του GR Discovery, αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είστε εσείς και οι ανάγκες σας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε ένα site που ενώνει όλους τους τομείς έρευνας. Ένα ραδιόφωνο με καθημερινό και ιδιαίτερο πρόγραμμα που έχετε ήδη αγκαλιάσει, ένα κανάλι με χιλιάδες προβολές και συνεχώς δημιουργούμε νέο και πρωτότυπο περιεχόμενο. Για όλους εσάς που θέλετε να δώσετε όθηση στην επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας, βρισκόμαστε εδώ με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, αφουγκραζόμενοι τις ανάγκες σας. Ελάτε στην οικογένεια του GR Discovery. Επικοινωνήστε με το τμήμα Marketing στο 2313 25 18 20 και δώστε νέα πνοή στην επιχείρησή σας μέσα από πρωτότυπες ιδέες προώθησης και μια ευρεία γκάμα μέσων, τηλεοπτικά σποτ, ραδιοφωνικές διαφημίσεις, banners, άρθρα, συνεντεύξεις και παραγωγές ειδικά φτιαγμένες για εσάς είναι μόνο μερικές από τις επιλογές που θα συναντήσετε. Γιατί μαζί επιτυγχάνουμε κάθε στόχο. The Barrister Lounge Cafe Bookshop στην οδό Φράγκον 3 απέναντι από τα διοικητικά δικαστήρια. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με καθημερινές δράσεις πολιτισμού τις απογευματινές ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα. Σας περιμένουμε για να απολαύσετε τον καφέ και το πρωινό σας, καθώς και τα βραδάκια με καθαρά ποτά και καλή παρέα να συμμετέχετε στα δρόμενά μας.
ως κολοειδής άργυρος. Προάγει τη φυσική υγεία και ευεξία, παρέχοντας ανοσιολογική υποστήριξη πλήρους φάσματος. Είναι το ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο αντισηπτικό για όλη την οικογένεια, προσφέροντας συγχρόνως έντονη δερματική αναγεννητική δράση. Βρείτε μας στο 210-5690-340 ή στο email naturewaygr@gmail.com. Ακολουθήστε μας στο Facebook Natureway και Instagram Natureway.gr. Διαλέγεις τη Nature Way, διαλέγεις τη φυσική οδό. Και επιστρέψαμε εδώ πέρα, συνεχίζουμε να αναλύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δεν ξεχνάμε τον διαγωνισμό μας όμως. Για δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από έναν ημάδα κλειδιών και μία κούπα, παίρνοντας τηλέφωνο στα γραφεία μας καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 8, αφήνοντας το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους. Για όσους έχουν χάσει την εκπομπή μας ή θέλουν να την ξαναπροκληθήσουν, από αύριο θα είναι και διαθέσιμη στο συνδρομητικό μας κανάλι. Είχαμε αφήσει όμως την εκπομπή μας πριν το διάλειμμα στη μέση και μιλούσαμε τώρα για τη Μεγάλη Πέμπτη. Στην οποία Μεγάλη Πέμπτη τι βλέπουμε, Χρήστο? Μεγάλη Πέμπτη ξεκινάει με τον. Να το πούμε άλλο αλλιώς. Εμείς ξέρουμε ότι Μεγάλη Πέμπτη, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης, ουσιαστικά πηγαίνουν οι κοπέλες ως μυροφόρες στην εκκλησία και το βράδυ στολίζουν τον επιτάφιο, καθότι είναι η σταύρωση του Χριστού και έρχεται ο θάνατός του. Για να έρθουμε στο ξημέρωμα Παρασκευής, στο οποίο πηγαίνει ο κόσμος από το πρωί για να τιμήσει τον επιτάφιο, να φιλήσει τον εσταυρωμένο και να πάρει και τον μύρο. Οπότε, τι όμως βλέπουμε πραγματικά την Μεγάλη Πέμπτη? Μεγάλη Πέμπτη είναι ο μυστικός δείπνος. Όπως είπαμε πριν, ωραία. Όπου μαζεύονται εκεί πέρα. Ο μυστικός δείπνος έχει σχέση με το Πάσχα, το εβραϊκό το Πάσχα, το οποίο εβραϊκό Πάσχα στην ουσία συμβολίζει την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο, την απελευθέρωσή τους. Από ό,τι γνωρίζω τρώνε άσμο ψωμί και βρασμένο αρνί, το οποίο δεν σπάνε τα κόκαλα. Αυτό δεν το γνώρισα. Ναι. Μιλάς για τους Εβραίους, γιατί δεν γνώριζα κάποιον δικό μας να το κάνει αυτό. Αυτό είναι καθαρά εβραϊκό. Εντάξει, και ο Ιησούς Εβραίος ήταν. Εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι ο Ιησούς ήταν Έλληνας. Καλά, εντάξει. Νομίζω αν το κάνουμε και αυτό, έχουμε ξεφύγει. Εντάξει, αναφέρεται πάρα πολύ. Αν ψάξετε στο ίντερνετ, θα το δείτε. Παρ' όλα αυτά, ο Ιησούς κάπου γράφει. Δεν θυμάμαι τώρα που ακριβώς, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Όταν πήγανε κάποιοι Έλληνες για να δουν κάποιες από τις ομιλίες του, είπε ότι να λέει οι άνθρωποι που θα δοξάσουν το όνομά μου. Τώρα τι εννοούσε με αυτό το πράγμα, δεν ξέρω, μπερδεύτηκα. Έχω κάνει και μια συζήτηση με ένα πάτερα γύρω από αυτό το θέμα και είχαμε διαφωνία. Εντάξει. Εσύ και να φέρεις τέτοιο θέμα διαφωνία με κάποιον, και ειδικά με πάτερ. Διαφωνία είναι θέμα ενός διαλόγου. Άμα δεν υπάρχει διαφωνία σε ένα διάλογο. Όχι με τον πάτερ για το συγκεκριμένο θέμα. Α, ναι. Και έχουμε τη Μεγάλη Πέμπτη, είναι όπου ακριβώς όπως αναφέρεται και στα Ευαγγέλια. Είναι μετά η προσευχή στο χωράφι και των ελαιών, είναι η σύλληψη του Ιησού, είναι τα πρώτα βασανιστήρια από τους Ρωμαίους. Να πούμε το ότι δεν θέλαν οι Ρωμαίοι να το σταυρώσουν, γιατί δεν βρίσκανε κανένα παράπτωμα. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι θέλανε, γιατί πήγαν αντίθετα στο σύστημά τους. Το οποίο σύστημα του τι είναι, αυτό το οποίο βιώνουμε ακόμα και σήμερα. Χειραγώγηση του λαού. Πολύ απλά τα πράγματα. Και ερχόμαστε στον Ιούδα, ο οποίος τον προδίδει. Ναι, τον προδίδει, αλλά είναι μέρος του σχεδίου. Δηλαδή, ο Ιούδας είναι ένα εργαλείο και αυτό. Όπως είμαι και εγώ ένα εργαλείο, όπως άμα θέλετε, είστε και εσείς ένα εργαλείο του Θεού. Είναι ένα εργαλείο του σχέδιου. Του σχέδιου της Σταύρωσης. Γιατί πρέπει να γίνει Σταύρωση. Και γιατί πρέπει να γίνει Σταύρωση. Και γιατί πρέπει να πεθάνει ο Ιησούς. Άρα λες εσύ ότι είναι όλο αυτό, ήταν προσχεδιασμένο ουσιαστικά από τον Θεό για να γίνει έτσι, φυσικά, για να φτάσουμε σε αυτό που έχουμε μάθει σήμερα. Έχουμε πνευματικό κόσμο, ο γήινος κόσμος και ο κόσμος των νεκρών. Δεν μπορείς να πας από τη μία άκρη. Υπάρχουν νόμοι. Πάντοτε υπάρχουν νόμοι. Θεϊκοί νόμοι. Δεν γίνεται να πας από τη μία άκρη κατευθείαν στην άλλη άκρη, χωρίς να περάσει από τη διάμεσο. Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από την άλλη άκρη κάτω ξαναήρθε πάνω. Ξαναήρθε σε εμάς πρώτα και μετά έφυγε πάνω. Ναι, αυτό λέω. Κάτι όμως που δεν συμβαίνει με τους φυσικούς νόμους. Ναι. Για τους δικούς μας, όχι για τους πνευματικούς. Ναι, είπα φυσικούς, γι' αυτό το τόνισα. Ναι. Οπότε υπάρχει αυτό εδώ πέρα. Πρέπει να έρθει στη γη, να διδάξει και μετά να φύγει κάτω. Και θα πούμε γιατί έφυγε και κάτω.
Σύμφωνα με αυτά που έχουμε διαβάσει, ναι, δεν είναι δικές μας απόψεις. Απλά να ξαναπούμε, γιατί το είπαμε πριν το διάλειμμα, επειδή υπάρχουν γενικά γίνεται ένα μπέρδημα όσον αφορά τις ημέρες που πραγματεύονται τα γεγονότα, ημερολογιακά τις έχουν φτιάξει να είναι έτσι όπως τα λέμε τώρα, Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη. Ναι. Τα πραγματικά γεγονότα συνέβησαν με βάση τις ώρες μία μέρα πριν ή μία μέρα μετά. Όπως θα μας πει σε λίγο πιο συγκεκριμένα ο Χρήστος για να καταλάβετε. Ναι, η Σταύρωση έγινε... Ουσιαστικά έγινε ξημερώματα Κυριακής. Ξημερώματα Παρασκευής. Η Σταύρωση είπε, η Ανάσταση. Ναι. Ξημερώματα Παρασκευής, ενώ εμείς τη γιορτάζουμε από Πέμπτη απόγευμα και τη θανάτωση την γιορτάζουμε κανονικά την Παρασκευή το μεσημέρι. Οι καμπάνες χτυπάνε πένθυμα, υπάρχει γενικά ένα πένθος. Και οπότε ερχόμαστε λοιπόν στον επικείμενο θάνατου του Χριστού και ερχόμαστε στη Μεγάλη Παρασκευή και κατ' επέκταση στο Μεγάλο Σάββατο, που είναι δύο από τις μεγαλύτερες ημέρες. Ναι. Τώρα, εορτής δεν μπορώ να το πω, δεν τις γιορτάζουμε, που λαμβάνουν χώρο τα μεγαλύτερα, ούτε μυστήρια, πώς μπορούμε να το πούμε. Είναι τα μεγαλύτερα συμβάντα που συμβαίνουν Μεγάλη Παρασκευή, Μεγάλο Σάββατο. Είναι αυτά που βάσει της Ορθοδοξίας και των Χριστιανών είναι αυτά που έχουν μεγαλύτερη και πιο ουσιώδη σημασία. Και είναι ο επιτάφιος, ο οποίος είπαμε, βάσει ημερολογιακής, ανθρώπινης, είναι ο επιτάφιος που σηκωνόμαστε το πρωί, πηγαίνουμε στην εκκλησία, φυλάμε τον επιτάφιο και οι μυροφόρες που υπάρχουν εκεί. Παρεπτόντως, εγώ τότε γιορτάζω, γιατί πολύ με ρωτάτε. Είναι που μας ρένουνε με τον μύρο τους και φυλάμε και τον από πίσω πάντα σχεδόν υπάρχει και μία εικόνα του εσταυρωμένου που την προσκυνούμε. Όμως, εγώ θυμάμαι ότι ήμουν μικρός, πηγαίναμε και περνάγαμε για κάτι που τον επιτάφιο. Περνάγαμε και κάτω και εγώ έχω ένα πολύ κακό, μια πολύ κακή εμπειρία με αυτό, αλλά δεν ξέρω αν αρμόζω να την πω σήμερα, γιατί ήμουν μυροφόρα μικρή. Και έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο περιστατικό που δεν πρόκειται να το ξεχάσω. Μάλλον αυτό φταίει που ξεκίνησα να ασχολούμαι με τα περίεργα, οπότε δεν θέλω να το αναφέρω τώρα. Και έχουμε την Μεγάλη Παρασκευή, στην οποία τι συμβαίνει. Την Παρασκευή τι βλέπουμε πέρα από τον επιτάφιο. Τι λαμβάνει κανονικά χώρα την Μεγάλη Παρασκευή. Σύμφωνα με την παράδοση την Ορθόδοξη, είναι μέρα, είναι αργία, είναι νηστεία, είναι μέρα περισυλλογής του εσωτερικού μας κόσμου. Είναι μέρα σεβασμού προς τον Πατέρα και προς τον Υιό. Είναι η αποκαθήλωση του Ιησού. Τα έχουμε δει αυτά. Δηλαδή, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει δει έστω και μία ταινία που να αναφέρεται πάνω σε αυτά τα πράγματα. Που οι περισσότερες ταινίες είναι, ας πούμε, ακριβείς. Έχουμε το μεγάλο γεγονός της πληρωμής του χρέους μας προς τον Δημιουργό, όχι προς τον Πατέρα. Που μας έδωσε ενέργεια για να υπάρχουμε εδώ. Τώρα θα πούμε πράγματα τα οποία μπορούν να θεωρηθούν και αιρετικά, αλλά δεν πειράζει, χρειάζεται να τα πούμε. Γιατί στην ουσία ο Χριστός τι ήρθε να κάνει, ήρθε να διδάξει και να πληρώσει το χρέος που έχουμε εμείς σε κάποιο πιο χρέος, ενεργειακό χρέος. Σε αυτόν ο οποίος έδωσε ενέργεια σε εμάς. Εντάξει. Και έχουμε γραμμένα κείμενα και εβραϊκά και ρωμαϊκά, τα οποία αναφέρουν το ότι όταν ο Ιησούς έφυγε, τραντάχτηκε όλος ο κόσμος, δημιουργήθηκε κάτι στον ουρανό, υπήρξε κάτι σαν σεισμός. Αυτό το πράγμα σημαίνει έκκληση ενέργειας. Και έφυγε μετά στον κάτω κόσμο, το οποίο μετά είναι για το Μεγάλο Σάββατο. Να πούμε το ότι ο Ιησούς πάνω στο Σταυρό, όπως γνωρίζουμε όλοι, υπήρχε αυτό το θέμα με τους δύο τους ληστές, τον οποίο τον ένα τον βοήθησε, ο άλλος τον χλέβαζε. Ένας κρεματικός Ρωμαίος ξαφνικά άρχισε να πιστεύει με όλα αυτά τα πράγματα που έβλεπε. Είπε στη μητέρα του ότι αυτός είναι τον Ιωάννη, ότι αυτός είναι πλέον ο γιος μου. Κάτι το οποίο το πιστεύω και εγώ, δηλαδή η μητέρα μου είναι η μητέρα μου, αλλά άμα το δούμε σε πνευματικό επίπεδο είναι μια αδερφή.
Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το βλέπουμε. Είναι το μεγάλο το περιστατικό. Θα αναφέρουμε και αυτό με τον Πέτρο, ο οποίος Πέτρος ήταν ο πιο ένθερμος οπαδός του, παρόλα αυτά τον πρόδωσε τρεις φορές. Δηλαδή όλοι ας πούμε επικεντρωνόμαστε μόνο στον Ιούδα, ο Ιούδας έκανε αυτό, ο Ιούδας έκανε εκείνο, ναι, ο Ιούδας ήταν μέρος του κόρπου, μέρος του σχεδίου. Ήταν όμως αυτός, κοίταξε, ο Πέτρος τον απαρνήθηκε. Τον απαρνήθηκε, ναι. Ο Ιούδας τον πρόδωσε, είναι τεράστια. Είναι, και είναι... η απάρνηση τι είναι. Ναι, θέλω να πω ότι με βάση αυτό που έκανε ο Ιούδας ουσιαστικά τον έδωσε ώστε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα αυτό που έχουμε σήμερα. Ο Πέτρος απλά απαρνήθηκε την ύπαρξή του. Ναι, και δεν είμαι αυτός που θα κρίνει φυσικά πούμε, κάτι τέτοια πράγματα ή κάτι τέτοιες προσωπικότητες. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και οι τρεις απαρνήσεις του Πέτρου ήταν και αυτές μέρος του σχεδίου. Βασικά τα πάντα ήταν μέρος του σχεδίου. Όλα είναι μέρος του σχεδίου. Και πάμε τώρα στο μεγάλο Σάββατο. Που ουσιαστικά έχουμε την ανάσα. Δηλαδή το βράδυ έχουμε την περιφορά του επιταφείου. Ναι. Και το Μεγάλο Σάββατο για εμάς έχουμε την Ανάσταση που τσουγκρίζουμε και τα αυγά μας, ναι. Παίρνουμε και το Άγιο Φως, ναι. Και ουσιαστικά ο Χριστός ως Διαμαγείας επανέρχεται στη ζωή μέσα από τον βράχο, το σπήλο πώς, με το οποίο ήτανε. Τον οποίο τον βάλανε με... πώς λένε... Το βάλανε με διαταγή στην ουσία οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς την πέτρα, γιατί φοβόντουσαν ότι θα πάρει μαθητές και θα βγάλουν. Και θα τον βγάλουν, ναι. Θα βγάλουν και θα πούνε ναι, αυτό μόνο. Που έγινε. Κάτι το οποίο εκμεταλλευτήκαν πούμε, και στη συνέχεια άλλοι πούμε, και είπαν ναι, πούμε, μπήκαν όντως οι μαθητές μέσα και μετακινήσαν την πέτρα και το βγάλανε. Και γι' αυτό και το παρουσιάζουν την Ανάσταση και την ψεύτικα και όλα αυτά. Δεν είναι όμως η πρώτη Ανάσταση, παρόλο που δεν έγινε μεγάλη εβδομάδα. Πέρα από αυτό, ότι πήγα να πω ότι παρόλο που δεν έγινε μεγάλη εβδομάδα, δεν ήταν η πρώτη Ανάσταση που βλέπουμε στο χριστιανικό κόσμο, το πούμε έτσι. Ναι. Ήταν και η Ανάσταση του Λαζάρου που προηγήθηκε μία εβδομάδα. Ναι. Απλά μείνανε όλοι και όλοι μας έχουμε αποτυπωμένη κυρίως την Ανάσταση αυτή που για όλους είναι μία δεύτερη γέννηση. Είναι μία μεγάλη. Αυτή είναι η γιορτή, μέρα χαράς για τους περισσότερους. Διότι ο Χριστός με βάση όλα αυτά που γνωρίζουμε έχει επανέρθει στη ζωή και μπορεί έτσι να συνεχίσει και έχει και πλέον μια θεϊκότητα παραπάνω δεν είναι ο απλός ο άνθρωπος ο οποίος απλά είχε τις διδασκαλίες του Να αναφέρουμε το ότι στην παράδοση έχουμε δύο Αναστάσεις είναι η Μεγάλη Ανάσταση που είναι το βράδυ που γιορτάζουμε στα μεσάνυχτα και είναι και η πρώτη Ανάσταση που γίνεται το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου, στην ουσία ο Ιησούς πέθανε, κατέβηκε στον Άδη και δίδαξε στους νεκρούς που είναι κάτω. Δηλαδή, αυτά περιγράφονται στο Ευαγγέλιο του Νικόδημου. Δίδαξε σε όλους τους νεκρούς, δηλαδή δεν άφησε δηλαδή, τους προηγούμενους ανθρώπους πριν από αυτό να έτσι. Αυτό δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε γιατί κανείς δυστυχώς δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει. Ναι. Είναι... μέσα από γραπτά τα οποία υπάρχουν όμως και μπορεί κάποιος να τα διαβάσει. Γιατί ζούμε σε έναν κόσμο απόδειξης και όχι πίστης γι' αυτό. Καλό είναι γενικά στη ζωή μας να πηγαίνουμε με βάση τις αποδείξεις, είναι η αλήθεια. Και ειδικά με αυτά που λαμβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια και με αυτά που συμβαίνουν. Αλλά γενικά εντάξει. Γιατί και εγώ μπορώ να ξυπνήσω μια μέρα και να γράψω πράγματα. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζονται και τα δύο. Και η απόδειξη για να πιστέψεις όμως πρέπει πρώτα να έχει αποδεχθεί κάτι και μετά θα αρχίσεις να πιστεύεις τυφλά. Είναι πολύ μεγάλο αυτό, πολύ μεγάλο αυτή η ενότητα, οπότε ας την αφήσουμε λίγο στην άκρη. Έχουμε φτιάξει εκπομπές για 5 χρόνια εμείς έτσι. Έτσι θα πάει. Οπότε έχουμε την Ανάσταση με το θείο φως το οποίο παίρνουμε, που και αυτό είναι ένα μυστήριο μέσα σε όλα αυτά, το οποίο θα... είναι της ανάλυσης μου. Δηλαδή, πώς έρχεται το Άγιο Φως, τι είναι αυτό το Άγιο Φως που μεταφέρεται έτσι, πώς πρωτοήρθε από αυτήν την ένδοξη αστραπή η οποία χτύπησε. Δεν ξέρω, αλλά έχει μπει πολύ αμφισβήτηση σε αυτό το κομμάτι σε μένα. Δηλαδή, παρόλο όλα αυτά που λέω, ας πούμε και την υποστήριξη που έχω προς. Τι είναι η αλήθεια, τι είναι αλήθεια ουσιαστικά και τι ψέμα, γιατί πολλά είναι και σε αυτό το κομμάτι αμφιλεγόμενα. Πρακτικά αμφιλεγόμενα, έτσι. Ναι. Δεν γνωρίζω πλέον το τι γίνεται για αυτό το πράγμα. Είδα τώρα τελευταία ένα βίντεο από ένα φίλο στο Facebook γύρω από αυτό το θέμα που μιλούσε ένας πάτερ γύρω από αυτό το θέμα του Αγίου Φως
και μπήκα πολύ σε σκέψεις και ψάξιμο. Γιατί είπε κάποια πράγματα τα οποία φάνηκαν το ότι μάλλον το Άγιο Φως δεν είναι κάτι και τόσο Άγιος θεωρούμε, ότι είναι κάτι άλλο. Είναι ένα από τα μυστήρια που συναντάμε στην μεγάλη εβδομάδα. Τώρα έρχονται σε αντίφαση με όλα αυτά τα πράγματα που λέμε. Αλλά όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι ο λόγος που πρέπει να έχουμε την απόδειξη εδώ πέρα. Όμως δεν είναι το μοναδικό μυστήριο που συναντάμε τη μεγάλη εβδομάδα. Έχουμε το μυστήριο της Ιεράς Ενδόνης. Το μυστήριο, εντάξει. Τι είναι αυτό, γιατί το λέμε μυστήριο, γιατί θα το συναντήσουμε πάρα πολύ. Ναι. Η Συνδόνη ουσιαστικά είναι το... Υποτίθεται ότι είναι το Σάββανο. Το Σάββανο, που τήληξαν τον Ιησού. Τον Ιησού και βρέθηκε και μέσα σε αυτή, πάνω μάλλον σε αυτή τη Συνδόνη βλέπουμε να υπάρχει η μορφή του Χριστού. Και κάποια άλλα σχέδια, επειδή μου, και είναι με βάση αναλύσεις οι οποίες έχουν γίνει από πολλούς, θεωρούν ότι είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη μορφή που έχουμε εμείς από τις εικόνες του Ιησού. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια εικόνα γύρω από αυτό το θέμα, αλλά επειδή το ψάξα λιγάκι και είδα και κάποια βίντεο κάποιων ανθρώπων οι οποίοι κάνανε έρευνες. Υπάρχει η εικόνα, υπάρχει γενικά, αν την ψάξεις στο διαδίκτυο υπάρχει. Την οποία άρχισα να την πιστεύω, για μένα είναι κατασκεύασμα ανθρώπινο της εποχής εκείνης για να προσελκύσουν κόσμο, για να έχουν πιο πολύ κόσμο, πιο πολύ χρήμα, πιο πολύ δύναμη. Το Σάββανο δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον Ιησού που μας διδάσκουν είτε τα επίσημα είτε τα ανεπίσημα Ευαγγέλια. Από ποια άποψη, από γιατί, την άποψη επειδή εγώ την έχω δει αυτή τη φωτογραφία και κακώς έπρεπε να την έχουμε βάλει για να τη δείξουμε. Είναι η μορφή, έτσι όπως την βλέπουμε, είναι η μορφή, σχεδιαστικά τουλάχιστον, έτσι όπως την ξέρουμε. Ναι, αλλά δείχνουν ένα όνοστο, έτσι, το οποίο ο Ιησούς μάλλον ήταν ένα όνο, το οποίο ήταν όλη την ώρα στην νηστεία, όλη την ώρα στην εγκράτεια, όλη την ώρα στην προσευχή, που σημαίνει πως, και το γράφουν κιόλας μέσα, ήταν ένας άνθρωπος αδύνατος, δεν ήταν κρεατωμένος. Στο Σάββανο δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι κρατωμένος. Καλά. Κάποιο μέγεθος μπράτσου, αν έχει δημιουργήθηκε... μέγεθος, έχει ψωμάκια, έχει δηλαδή πολλά πράγματα. Αρχικά αν δημιουργήθηκε μαγικά, σε εισαγωγικά... Μαγικά, υπήρχαν τρόποι. Ναι, αν δημιουργήθηκε μαγικά ενώ είναι... Γιατί υποτίθεται ότι πήρανε γενετιστές υλικό και το έχουν επιβεβαιώσει, αν δεν κάνω. Έτσι τουλάχιστον το έχουν πει. Από το γεννητικό υλικό που βρήκανε και είχε επιβεβαιωθεί με βάση αυτά τουλάχιστον που μπορούσαν να βρουν εκείνοι. Αλλά όπως και να έχει, όπως μαγικά μπορεί να εμφανιστεί, μπορεί να βγει με οποιοδήποτε τρόπο θέλει. Από εκεί πέρα, μην ξεχνάμε και ξαναλέω ότι έχει προηγηθεί μία ανάσταση που και αυτή πρακτικά δεν θα μπορούσε να γίνει. Ξέρουμε ότι είναι η ζωή, η γέννηση, η ζωή και ο θάνατος. Δεν μπορούσε από το θάνατο να επανέρθεις στη ζωή. Οπότε μη σου κάνει εντύπωση. Μη σου κάνει εντύπωση. Πάνε κύκλος αυτά τα πράγματα. Ναι, μη σου κάνει όμως εντύπωση. Δηλαδή θέλω να πω, ας μην κρίνουμε από το μέγεθος όπως ήταν η μορφή τέλος πάντων. Γιατί έχουν γίνει πολλά πράγματα που δεν έχουν εξήγηση. Και όλα αυτά είναι και στο κομμάτι του ότι πώς θα πιστέψεις και με τι αποδείξεις. Γιατί τώρα μιλάς με απόδειξη, δεν θέλει πίστη. Εδώ δηλαδή εσύ έρχεσαι σε αντιπαράθεση με τα δικά σου πιστεύω. Θα έπρεπε να πιστεύεις και όχι να το ψάχνεις. Ναι. Με αυτό. Για εσένα. Ναι. Εγώ, ας πούμε, τις άποψεις πρέπει να το ψάχνω πρώτα και να έχω απόδειξη. Εσύ τις άποψεις, όπως είπες πριν, ότι θα έπρεπε καλύτερα να πιστεύουμε και να μην περιμένουμε αποδείξεις. Ναι. Γιατί το ψάχνεις. Έχουμε κάτι το οποίο είναι μεγάλο, ναι. Πώς έγινε μεγάλο, ήταν μικρό πριν και έγινε μεγάλο. Ναι. Και κάτι το οποίο ήταν μικρό, από μεγάλο θα γίνει μικρό, ναι. Έχουμε μέρα. Πώς έχουμε μέρα. Πριν υπήρχε νύχτα. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν νύχτα για 6 μήνες και δεν έχουν μέρα για 6 μήνες. Ναι, αλλά και πάλι γίνεται ένας κύκλος. Ναι, πάω από μέρα σε νύχτα, από νύχτα σε μέρα. Ναι. Όλα τα πράγματα βλέπουμε, ας πούμε, δηλαδή ότι πηγαίνουν από το ένα στο άλλο και από το άλλο στο άλλο. Εντάξει. Έχουμε τη ζωή, ναι. Η ζωή, μάλλον έχουμε το θάνατο, ναι. Κάποιος ο οποίος έχει πεθάνει, πού ήταν πριν, ήταν στη ζωή, ναι. Άρα άμα το πάρουμε αντίστροφα, κάποιος που είναι στη ζωή, από πού ήρθε, από το θάνατο ήρθε. Αλλά όλα τα πράγματα είναι κύκλος και άμα δεν ήταν κύκλος, συγγνώμη, φυσική είναι αυτή. Μπερδεύεις και τον κόσμο έτσι. Θα πιστεύουν ότι αύριο θα πεθάνουμε για την αποκάλυψη των νεκρών, περίμενε. Άμα, αυτό είναι και νόμο της φυσικής. Άμα τα πράγματα ήταν όλα ευθεία, κάποια στιγμή θα φθήναν και δεν θα υπήρχαν πλέον. Όλα είναι κύκλος, όλα αναπαράγονται.
Πάντως, εγώ από αυτά που βλέπω από σένα, άμα βάλεις τις εκπομπές και τις ακούσεις, έρχεσαι σε αντιπαράθεση με τα ίδια σου το πιστεύω και τα λεγόμενα, να το ξέρεις. Τη μία στιγμή λες ότι εμείς οι άνθρωποι να ζητάμε αποδείξεις σε ένα πράγμα που πιστεύουμε, και την άλλη στιγμή ψάχνεις για αποδείξεις σε θέματα που περισσότεροι άνθρωποι απλά έχουν πίστη. Ψάχνεις αποδείξεις γιατί είναι σε μία περίοδο. Εννοώ και το κομμάτι του Θείου, όχι μόνο τη Συνδόνη και του Θείου και του Άγιου Φωτός, το οποίο όντως υπάρχουν και πάρα πολλοί αντίστοιχα ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν γίνει και είναι και αυτά αμφισβητήσιμα. Γιατί πώς ήρθε αυτό το Άγιο Φως, δηλαδή είναι λίγο περίεργο. Όπως επίσης πολλοί θεωρούν, βάσει τα. Πώς να το πω, δεν μου έρχεται η λέξη τώρα. Τέλος πάντων, ότι κάθε χρόνο ουσιαστικά αυτό το Άγιο Φως έρχεται με τον ίδιο τρόπο όπως και τότε. Ναι. Αυτό λίγο, αυτό άμα δεν πας εκεί να είσαι εκεί να το δεις με τα ίδια στα μάτια, που είναι η απόδειξη, θα έχεις λίγο δύσκολο να το πιστέψεις. Γιατί και γι' αυτό πράγμα έχουν ακουστεί πάρα πολλές θεωρίες. Οι περισσότερες δεν έχουν επιβεβαιωθεί και δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν είμαστε εμείς σε θέση να το αποδείξουμε από εδώ πέρα. Γενικά δεν ξέρω, αυτό το κομμάτι γενικά όσον εγώ σαν Χρήστος βασίζομαι πάνω στα αρχαία κείμενα. Αυτό τα κείμενα, τα κείμενα όμως δεν είναι απόδειξη. Τα αρχαία κείμενα, τα Ευαγγέλια, τα απόκριφα Ευαγγέλια, πάνω σε αυτά δηλαδή βασίζω τα λεγόμενα. Δεν βασίζω τα λεγόμενα όμως σε δημιουργήματα τα οποία γίνανε μετά. Ναι. Δεν είναι όπως μόνο είναι μετά. Συνδόνη, όπως είναι και το φως, όπως είπα. Το φως δεν ήρθε μετά, ήταν εξ αρχής αυτό. Δεν ήταν πριν τον Χριστό. Ήταν μαζί. Έγινε αυτό μετά. Και μετά επήλθε η Ανάσταση. Πότε έγινε, πότε άρχισαν να χρησιμοποιούν. Λοιπόν, αυτά επειδή έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής, είναι ένα από τα μυστήρια που θα πάρουμε μόνο τα μυστήρια του συγκεκριμένου θέματος και θα τα αναλύσουμε σε δεύτερη εκπομπή. Είναι καθαρά και μόνο για αυτά. Μέχρι τότε εμείς θέλουμε όλες σας τις γνώμες, τις απόψεις, τις ερωτήσεις. Μπορείτε να μας τις στέλνετε και εμείς θα σας απαντήσουμε, όπως και ιδέες για την εκπομπή μας. Δεν ξεχνάτε τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει για όλη την εβδομάδα για δύο τυχερούς που θα κερδίσουν από έναν ημάντα κλειδιών και μία κούπα. Παίρνετε συμμετοχή, παίρνετε τηλέφωνο καθημερινά από τις 10 μέχρι τις 8, αφήνοντας το ονοματικό μου και το τηλέφωνό σας. Η εκπομπή θα είναι διαθέσιμη για να την ξαναδείτε από αύριο στο συνδρομητικό μας κανάλι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε γενικά για τη συμμετοχή που έχετε και για τα μηνύματα που λαμβάνουμε. Καλό Πάσχα σε όλους, καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα, Γιάννη. Και θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα.